το δελτίο μας να γεμίσει με μυρωδιές από το Αιγαίο. Γιατί το λέω αυτό? Μα γιατί φιλοξενούμε την τραγουδίστρια Στέλλα Κορυνθοπούλου μαζί με τη μικρή της κόρη. Πριν μιλήσουμε μαζί τους, θα δούμε ένα καινούργιο βίντεο κλιπ με τίτλο «Το Γιασεμάκι». Παιδιά. Γεια σας. Κυρία Κορυνθοπούλου, πώς είναι να είναι κάποια τραγουδίστρια και μητέρα μαζί? Είναι πάρα πολύ όμορφο. Εσένα βέβαια η ερώτησή σου μάλλον ήταν σε μένα όσον αφορά κατά πόσο τα καταφέρνω να είμαι μητέρα και ταυτόχρονα και τραγουδίστρια, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πιστεύω ότι ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα παιδί και ίσως κάνω και δεύτερο. Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ και την οικογένεια αλλά και την καριέρα μου και το τραγούδι, φρόντισα και φροντίζω να τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα τόσο καλά, με κάποιο προγραμματισμό βέβαια, ώστε να μπορώ να τα καταφέρνω. Εγώ τώρα θα ρωτήσω την Αγγελική πώς είναι να είναι κόρη γνωστής τραγουδίστριας. Όλοι στο σχολείο ρωτάνε τι κάνει, πού θα πάει να τραγουδήσει και πώς είναι γενικά. Σου φαίνεται βέβαια ότι εσένα ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο, στους μαθητές σου μόνο, έτσι? Και συγκεκριμένα να πω κάτι γι' αυτό, μια μέρα έρχεται στο σπίτι και μου λέει, μαμά, με ρωτάνε οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές μου όλο για σένα, μα δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί. Πώς θα πάτε μεταξύ σας? Να πω εγώ ή η Αγγελική? Όποιος προτιμάει. Πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη που έχω κάνει κοριτσάκι. Είναι και πάρα πολύ ήσυχη η Αγγελική.
Και τόσο που δεν ακούγεται μέσα στο σπίτι. Και πολλές φορές πάμε με τον πατέρα της να δούμε ζει. Και πιστεύω ότι επειδή ασχολούμαι αρκετά μαζί της, δεν έχει σημασία το ότι λείπω πολλές ώρες από το σπίτι. Φροντίζω να ασχολούμαι πολύ μαζί της και να συζητάω. Θα σας πει και η ίδια άλλωστε. Τι νομίζω ότι σε αυτή, από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίζω να μιλάω στο παιδί, σε οτιδήποτε πρόβλημα προκύπτει, να βρίσκομαι κοντά του και να το βοηθάω. Έτσι μάλλον θα βρίσκεται την καλύτερη λύση, σωστά. Έτσι δεν είναι, Αγγελικούλα? Ναι. Παίζετε καθόλου μαζί? Όχ. Τι εννοείς, επιτραπέζια, παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο? Γενικά. Όχι, γίνεται το παράπονό της. Γιατί δυσκολεύομαι εγώ σε αυτά. Επειδή είμαι έτσι αρκετά κουρασμένη, βαριέμαι αυτά τα παιχνίδια. Αλλά η Αγγελική παίζει πιάνο και εγώ τραγουδάω. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι παίζουμε μαζί. Να, ας πούμε δηλαδή ότι παίζατε. Τι θα προτιμούσατε να παίξατε μαζί? Για πες εσύ. Για πες. Μπάσκετ, βόλεϊ, ξέρω εγώ τι. Μπάσκετ, βόλεϊ. Σε κανένα δεν είμαι καλή από τα δύο. να σκεφτώ εγώ, mm-hmm. Μάλλον αυτό που έκανα και εγώ όταν ήμουν μικρή, που μ' άρεσε να μεγάλο δείχνω και να το παίζω κυρία, ενώ ήμουν μικρό παιδάκι. Στο νησί πηγαίνετε διακοπές? Αρκετές φορές, αν και με τη δουλειά τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια μάλλον, δεν καταφέρνουμε να πηγαίνουμε τόσο κοντά, σε τόσο κοντινές αποστάσεις. Mm. Φέτος όμως θα κάνουμε διακοπές εδώ στην Αθήνα. Ναι. Για πες, Αγγελικούλα. Για καλοκαίρι. Ναι. Και θα πάμε σε παραθαλάσσια περιοχή για... Ναι, ξέρεις τι εννοούσα, επειδή είναι η πρώτη φορά που κάνουμε διακοπές μαζί. Ναι. Το ξέρω. Επειδή κάθε καλοκαίρι εγώ κάνω συναυλίες, δεν έχω το χρόνο να... Κάνουμε διακοπές μαζί με την Αγγελική και πολλές φορές την έπαιρνα μαζί μου, την ταλαιπωρούσα. Αλλά πιστεύω ότι για εκείνη δεν θα ήταν ταλαιπωρία, γιατί ήθελε να βρίσκεται μαζί μου και αυτό της αρκούσε. Και φέτος λοιπόν, επειδή θα είμαι στο Δελφινάριο το καλοκαίρι, από 5 Ιουνίου έως 20 Σεπτέμβρη, θα κάνουμε διακοπές μαζί. Για πολύ καιρό. Αν σας πει η κόρη σας ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια, θα την αφήνατε? Εγώ βέβαια και το θέλω πάρα πολύ, αλλά η ίδια δεν θέλει. Γιατί? Γιατί δεν θέλεις, Αγγελική μου? Γιατί είναι επικίνδυνο επάγγελμα. Γιατί το λες επικίνδυνο? Γιατί ο καθένας εκεί πέρα κάνει ό,τι θέλει. Τι εννοείς κάνει ό,τι θέλει? Νομίζω ότι επειδή ζει από κοντά τη δουλειά μου, καταλαβαίνει ότι έχει φοβερές δυσκολίες και μεγάλο ανταγωνισμό. Αυτό θέλει να πει η Αγγελική. Και πιστεύω ότι δεν είναι διαθέσιμη για κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι? Με τι όμως θα ασχοληθείς εσύ? Είναι μια μακριά ιστορία, μαμά, άστο. Γιατί? Τι μου έχεις πει εμένα? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Καλά. Προς το παρόν παίζει πιάνο. Και... μου έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει ζωγράφος γλύπτρια. Α, ωραίο επάγγελμα. Ναι, νομίζω πολύ ωραίο, γιατί ζωγραφίζει και πάρα πολύ ωραία. Εντάξει τότε. Αγγελική, θα μάλλονες ποτέ με τους γονείς σου? Άμα δεν υπήρχε λόγος, όχι. Άμα υπήρχε λόγος, αν υπήρχε σοβαρός λόγος. Ναι. Γιατί... μερικές φορές από μερικές κινήσεις τους εκνευρίζομαι λίγο. Τι όνειρα έχετε για το μέλλον? Σας το λέω και στις δύο. Εγώ θέλω να έχουμε υγεία, που νομίζω ότι είναι το πιο βασικό από όλα. Ναι. Υγεία και ειρήνη, και θα ήθελα να ευχηθώ να τελειώσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος. Μια που μου δίνεται και αυτή την ευκαιρία. Όλοι νομίζω ότι αυτό ελπίζουμε. Ναι, και να μην ξαναδούμε, μια που είμαστε σε παιδικό δελτίο ειδήσεων, παιδάκια να κλαίνε και να πεινάνε κατά αυτόν τον τρόπο σε αυτόν τον αιώνα πια που διανύουμε. Έχετε δίκιο.
Και νομίζω ότι όταν έχουμε την υγεία μας και ειρήνη πάνω απ' όλα, ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη για αυτά που έχω καταφέρει και έχω κάνει μέχρι σήμερα. Και αν θέλει ο Θεός, ίσως κάνω και περισσότερα, δεν ξέρω, θα το δούμε. Αγγελική, σου αρέσει το σχολείο? Ναι. Το διάβασμα? Όχι και πολύ σε σχέση με το παιχνίδι. Ναι, αλλά όμως είσαι μαθήτρια του 10. Ναι. Θα σου δηλαδή να σχολιάσουν και περισσότερο θα γινόταν, έτσι. Τι θα ευχόσαστε στην κόρη σας και σε άλλα παιδιά του κόσμου? Γενικά εννοείς, Ναι. Μια συμβουλή θα ήθελα έτσι να τους δώσω και μετά να κάνω μια ευχή. Να σέβονται τους μεγαλύτερους τους και ειδικότερα τους γονείς τους. Εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να δείχνω κάθε μέρα στην Αγγελική με τον τρόπο μου και εγώ και ο πατέρας της, και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει πάρα πολύ. Και μια ευχή να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου και να έχουν πάντα όλα αυτά τα αγαθά που έχουν σήμερα, γιατί τα παιδιά σήμερα έχουν πάρα πολλά αγαθά. Ναι. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε να είστε πάντα αγαπημένες και να έχετε όνειρα. Ναι. Και να, τις περισσότερες φορές, να πραγματοποιούνται. Σας ευχαριστούμε και εμείς, παιδιά. Είσαστε πάρα πολύ καλοί και καλή πρόοδο. Ευχαριστούμε. Και στην Αγγελική επίσης. Και να είσαστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Τη λιχουδιά. Καταλάβατε φυσικά ότι έφτασε η στιγμή που θα σας παρουσιάσουμε. Για άλλη μια φορά η εκδόση Φυτράκη μαζί με την Τώρα τη Μαγείρισα ετοίμασαν ειδικά για σας μια νοστιμιά που είναι ό,τι πρέπει για μας τα παιδιά. Ταρτάκια με φράουλες. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Γεια σας, παιδιά. Να είμαστε πάλι με τα παιχνιδομαγειρέματα που είμαι σίγουρη ότι τόσο πολύ σας αρέσουν. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Ναι, φυσικά. Άρα γιατί να τα θέλει όλα αυτά η Ντόρα, τις φράουλες, τη μαρμελάδα και τη σαντιγή? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει πέσει στο χαροπλαστή να φέρει κάτι. Ωραία, στην περιμένουμε. Άννα, τι ήρθε. Γεια σου, Ντόρα. Εγώ πετάχτηκα μέχρι το ζαχαροπλαστείο για να φέρω τα ταρτάκια μας όπου θα ετοιμάσουμε σήμερα. Λοιπόν, τα είπατε τα υλικά. Ναι. Θα χρειαστούμε φράουλες, μαρμελάδα και σαντιγή. Και τα ταρτάκια όπου μπορεί να μας τα φτιάξει